εκεί στο Πουρνάρα και ένας 17χρονος μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο και στη μύτη στο νοσοκομείο. Καταρχήν τέτοια κέντρα δεν πρέπει να είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Οι κάτοικοι των ελόγω περιοχών υποφέρουν πραγματικά. Λαιλατούνται οι περιουσίες τους, μπαίνουν στα σπίτια τους, τους κλέβουν, διαπράττουν σωρία ποινικών αδικημάτων. Και είναι φυσικό επόμενο όταν έχει όταν υπάρχει ένα σταθμό με 5 αστυνομικούς, ούτε έτσι να παρατηρούνται θα τα καταφέρουν. Αντιλαμβάνεστε, έχει 3.500-3.600 λένε γραμμένους, η ανάγραφη μπορεί να είναι άλλη τόση. Έχει ξεφύγει παντελώς του ελέγχου όλο αυτό το σύστημα. Και δεν παρατηρείται μόνο την κοκκινοτερμηθία που είναι η πιο τραγική περίπτωση. Την καταλευθήκαν οι πολίτες του Θεού, από σχολεία, από γυμνάσια, παίρνουν πολλά και διάφορα. Έχουν καταλάβει τα οδοστρόφανα των δρόμων. Δηλαδή μια περιοχή που πραγματικά υποφέρει. Δηλαδή. Υποφέρουν οι δικοί μας οι άνθρωποι. Ωραία. Τι κάνει το κράτος, κύριε Κουλία μου, πάμε στο τι μπορούμε, τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί πρέπει το κράτος να κάνει κάτι. Η Τουρκία έχει οργανώσει έναν τέλειον υβριδικό πόλεμο, τον οποίο κατευθύνει έτσι με μεγάλη μαϊστρία, χρησιμοποιώντας τις καβαγιολαρίτες της αεροπορικής εταιρείας και κουβαλεί κάθε μέρα από την Κεντρική Αφρική αυτούς τους επιλεγμένους. Αν προσέξεις, κάθε φουρνιά που έρχεται, ας πούμε, 80-100, είναι οι 75, είναι ηλικίας 25-35 χρονών περίπου και τα υπόλοιπα είναι οι παιδάκια ή οι γυναίκες. Έτσι, προσκάλυψη. Και οι δικοί μας, σε παρακαλώ, θυμάσαι που πήγαινε το ασθενοφόρο, πήγαινε η πολιτική άμυνα, μόνο τη φιλαρμονική της αστυνομίας δεν παίρναμε. Τόσο κολόγια είμαστε στον τόπο, για να ξέρεις. Ενώ πρέπει να εφαρμοστεί η πολιτική που εφάρμοσε η Ελλάδα. Τα πλεούμενα που έχουμε τη αστυνομία να μην ζητούν άδεια από τον Υπουργό Εσωτερικών να τους φέρει μέσα. Να τους στείλουν πίσω. Ό,τι κάνουν στα ελληνικά νησιά. Και στη γραμμή αντιπαράταξης να σπρώχνουν και να πηγαίνουν προς τον κύριο Ερντογάν πίσω. Όχι να τους παραβάνουμε με τα βαϊόν και κλάδο. Όταν σου παραβάνεις 100 την ημέρα, αντιλαμβάνεσαι, έχουν υπερβεί τα όρια. Καλά, δεν νομίζω να στέκεται κάποιος εκεί στη γραμμή. Το όριο στην Ευρώπη είναι 1%, εδώ φτάσαμε στο 5,5% το δηλωμένο. Ναι. Το αδήλωτο είναι απίστευτο. Ναι. Και περπατούν, καταλάβαν τις πόλεις και τα χωριά, και ο Ουδής τους ρωτάρε, κύριε, ποιος είσαι εκεί που... Γίνεται να έρχεται και να λέει, ποιος είμαι, γιατί είναι δασκαλεμένοι να πετάσουν τα χαρτιά τους και να μην λέει ότι είμαι ο τάδε και είμαι από την τάδε χώρα. Δεν λένε, κύριε. Είναι πάνω σε οργανωμένη βάση και μάλιστα βάλουν και διάφορα βίντεο, προκαλούν. Εδώ έχουν αποκτήσει πρόσβαση στο παραεμπόριο, ελέγχουν τα ναρκωτικά, έχουν γίνει συμμορίες, βλέπεις με πανάκριβα αυτοκίνητα. Καταρχήν τα επιδόματα που δίνει αυτό το κράτος θα τα τερματίσει παρά αυτό. Πληρώνουμε 200 εκατομμύρια ετησίως εμείς. Και αυτό το παραμύθι περί ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι κολοπίσια με λιτερία. Η Ευρώπη βάλει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, ούτε το 15% δεν είναι. Και αυτά είναι τα μετρητά με τα επιδόματα. Αν κάνει ένας Κύπριος πολίτης που βρίσκεται σε την οικονομική κρίση σε δύσκολη θέση, θα τον περάσουν 200 κόσκινα. Και να περάσουν 9 μέρες να το δω επίδομα. Και πάει θέλει να πάει κάποιος στο γραφείο ευημερίας, δεν μπορεί να πλησιάσει, διότι είχαν τη φάινη ιδέα οι κυβερνήτες μας, το γραφείο ευημερίας να το μετατρέψουν σε γραφείο μετανάστευσης. Και έχουν καταλάβει αυτοί τα γραφεία ευημερία, μπαίνουν μέσα, δέρνουν τους πολίτες, κατασκηνώνουν πόξο από τα γραφεία, παίρνουν καναπέδες και η αστυνομία υπρόκειται στο επίπεδο του δικαίου. Ναι, αλλά βεβαίως, όπως το είπατε και εσείς, θα πρέπει να αλλάξει και λίγο το σύστημα και το τι κάνει το κράτος. Δηλαδή, από τη στιγμή που θέλει κάποιος να πάει στο γραφείο γιατί θέλει τα χαρτιά του, ναι, πάνε από το προηγούμενο βράδυ για να πιάσουν σειρά, αν το πιστεύετε. Το έχουμε δει πολλές φορές. Και θέλω να επισημάνω ότι ο Υπουργός των Εσωτερικών, ο Νίκος Ονουρίς, ο Θεός να έχει καλά, είναι ο μόνος υπουργός ο οποίος εκήρυξε ένα συναγερμό άνθρωπος και κάνει ό,τι είναι δυνατόν και αδύνατον να βρει τους τρόπους και τα μέσα για να περιορίσει αυτή την κατάσταση. Αλλά εδώ πρέπει ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο και να παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις να στελεχωρήσει σωστά η αστυνομία, η οποία η ρίσκο εμπαρόδορη αστυνομία είναι υποστελεχωμένη κατά 580 οργανικές θέσεις και εχθές γινόταν συζήτηση για τις 300 θέσεις. Ναι, ναι, είχαμε τον κύριο Γεωργίου και το αναπτύξαμε το θέμα βεβαίως. Αλλά ναι, δεν φτάνουν 300, Κατερίνα μου, διότι εδώ χρειάζεται πάνω
σε 24 ώρες βάσει την επιτήρηση της γραμμής. Περιμένετε να δούμε αν θα έβρουμε τους 300, γιατί οι αστυνομικοί ήδη λένε ότι επειδή είναι για 18 μήνες η δουλειά, δεν θα υπάρξει ενδιαφέρον. Περιμένετε λίγο να δούμε και βρίσκουμε και τους άλλους 300 ύστερα. Αν βρούμε πρώτα τους 300. Και για 18 μήνες βρίσκουμε και για 12 μήνες βρίσκουμε, όταν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και δίνουμε τα σωστά ωφελήματα, διότι πληρώνουμε πολλαπλάσια και καταστρέφουν τη χώρα μας. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Σε μια χώρα που έχει 500.000 εκατομμύρια έπικους και η δημογραφία σου κινδυνεύει να αλλοιωθεί, ήδη αλλοιώθηκε ο πληθυσμός. Όταν οι γεννήσεις από αυτούς όλους που μας εμβόλυσε η Τουρκία σχεδόν έχουν πλησιάσει τις γεννήσεις τις δικές μας, είναι θέμα χρόνου για να ξεκολουθούμε να είμαστε πιο ψυχοί εδώ. Μα δεν το καταλαβαίνουμε δηλαδή. Και τι να μείνουμε 200.000 επιδόματα και να μην τα καταργήσουμε πλήρως και να τους διατρέφουμε μόνο να τους δίνουμε νερό και φαγητό και ρούχα και να το πληρώνω κάθε μέρα να του λέω πήγαινε νοικίαση και θα σε βασιλιάς και να κάνει και παραοικονομία δίπλα. Άρχισαν τα μηνύματα, κύριε Κουλέ, έχω να σας το πω γιατί ξέρετε πόσο ειλικρινής είμαι. Άρχισαν τα μηνύματα που λένε ότι δεν γίνεται να μιλάτε με αυτόν τον τρόπο για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ για ένα καλύτερο αύριο. Τούτοι που σου μιλούν έτσι, στέλνουν τα μηνύματα, να τους πάρουν σπίτι τους. Να τους κουλουλίζουν. Μα είναι αυτά σαν κρεμάρες. Είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και αυτοί που εποφελούνται. Διότι πάρα πολλοί από αυτό το σύστημα εποφελούνται και τους βάζουν μέσα στις αποσκευές του αυτοκινήτου και δεν μεταφέρουν από τα κατεχόμενα. Οι διακινητές. Αυτά τα κολοκύθια που αναπτύσσουν δεν θα κατευθύνονται στις χώρες οι αφελείς και οι ανόητοι και οι εθνομιλενιστές. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Κουλιά μου, και την άλλη φορά, ό,τι μου τάξατε πριν κάνα χρόνο, να το κάνετε πράξη. Σας περιμένω στο στούντιο.